Εκπροσωπώ τους ξεναγούς, έναν κλάδο του τουρισμού, ο οποίος ίσως είναι και λίγο παρεξηγημένος. Καμιά φορά οι άνθρωποι όταν ακούνε ξεναγή σκέφτονται ότι είμαστε οι ευνοημένοι του χώρου. Έχω να διευκρινίσω ότι είμαστε εργαζόμενοι, όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του τουρισμού, ένα απαραίτητο κομμάτι του χώρου. Είμαστε εκείνοι που ερχόμαστε σε επαφή και έχουμε ως καθήκον μας την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού, αλλά και της σύγχρονης πραγματικότητας της Ελλάδας, και είναι ένα εξαρτημένο επάγγελμα από τους τουριστικούς πράκτορες, από τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Οπότε είμαστε κι εμείς στην ίδια μοίρα με όλους τους υπόλοιπους. Ίσως απλά επειδή είμαστε αριθμητικά πολύ λιγότεροι από ό,τι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ακούμε νούμερα που είναι φανταστικά, τραβάμε λιγότερο την προσοχή αυτών που πρέπει. Ωστόσο, έχουμε κι εμείς φωνή και πρέπει να σας πω ότι είμαστε βεβαιωμένα άνεργοι από τον Οκτώβρη του 2019. Είναι η τελευταία φορά που πήραμε χρήματα στα χέρια μας. Η επίφαση του τουρισμού αυτή τη στιγμή, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τουρισμός. Έρχονται κάποιοι τουρίστες, αλλά φυσικά και δεν διοργανώνονται εκδρομές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των φορέων για το πόσα άτομα θα έχουν χωρητικότητα τα πούλμαν και πόσο θα είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που εισέρχονται στην Γνώσο. Όταν στα πούλμαν έχουμε 33 άτομα, ένα 65% περίπου, και στην Γνωστό ο μέγιστος αριθμός ξεναγουμένων είναι τα 25, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει απόλυτη αναντιστοιχία, με αποτέλεσμα να μην γίνονται εκδρομές και ούτε προβλέπεται να γίνουν. Οι πράκτορες αρνούνται, διότι θεωρούν ότι τους είναι ασύμφορο. Οπότε στην ουσία έχουμε μείνει άνεργοι. Και όχι μόνο άνεργοι, αλλά και αστήριχτοι. Θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι η πλειοψηφία των ξεναγών της χώρας είμαστε μόνο 2.500 με 3.000 άτομα, αλλά πίσω από εμάς υπάρχουν και οικογένειες. Είμαστε επαγγελματίες, εργαζόμενοι με υψηλή κατάρτιση, είτε αυτοί που έχουν τελειώσει τις σχολές ξεναγών, σχολές οι οποίες έχουν βραβευθεί. Σε όλη την Ευρώπη έχει αναγνωριστεί η ποιότητα αυτών των σπουδών, σχεδόν 4 χρόνια. Είτε απόφοιτοι των ΑΕΗ της Ελλάδος, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, οι οποίοι λόγω ανεργίας πλήρωσαν για να κάνουν την επιμόρφωση που πρέπει ώστε να πάρουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού. Έχουμε λοιπόν ένα πλήθος νέων παιδιών με τις οικογένειές τους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι επί ξύλου κρεμάμενοι. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για μας. Σαν να μην υπάρχουμε. Ένα ξερό 800 πήραν κάποιοι δικαιούχοι, ελάχιστοι, διότι η πλειοψηφία είμαστε επιδοτούμενοι του ΟΑΕΘ, οπότε δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το 800. Όσοι το πήραν, αυτοί οι λίγοι, το πήραν ξερό, χωρίς καμία από τις υπόλοιπες διευκολύνσεις, ακόμα και την επιδότηση του ενοικίου, βρε αδερφή, ή κάποιες φοροελαφρύνσεις, τίποτα από όλα αυτά. Κουβέντα για τη συνέχεια, αυτό το ξερό 800. Οι υπόλοιποι του ΟΑΕΘ ακόμα περιμένουμε. Και η ειρωνία, ξέρετε ποια είναι? Ότι δεν μιλάμε για τη διμηνή παράταση. Ακόμα δεν έχουμε πάρει το χειμερινό ταμείο ανεργίας που δικαιούμαστε. Τα λεφτά του χειμώνα, τους 3 μήνες του χειμώνα. Και αυτό διότι ο ΕΦΚΑ όλους αυτούς τους μήνες και προ-κορονοϊού δεν κατόρθωσε να καταμετρήσει τα ένσημα των ξεναγών του 2018. Δεν είμαστε δάκι ο λαός ο ατέλειωτος. Δεν το κατάφεραν αυτό. Μόλις ένα μήνα έχει που έγινε επιτέλους η καταμέτρηση των ενσήμων του 2018 και τώρα περιμένουμε, ξέρετε, το μαρτύριο της σταγόνας. Να πιστώσει ο ΑΕΘ τα χρωστούμενα από το χειμώνα. Ζούμε όλοι με δανεικά και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη συνέχεια. Στις αρχές Ιουλίου είχαμε πανελλαδική κινητοποίηση, η Ομοσπονδία μας σε όλη την Ελλάδα οργάνωσε αυτή την κινητοποίηση. Επιδώσαμε ψηφίσματα σε όλους τους φορείς. Τα Υπουργεία είναι ενήμερα για την κατάστασή μας. Λόγω του ότι είμαστε ένα εξαρτώμενο επάγγελμα, αλλά δεν χωράμε στα κουτάκια των υπολογιστών των Υπουργείων, δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους το εργασίας, το οικονομικό και το πολιτισμού, για το πού πρέπει επιτέλους να μας εντάξουν και με ποιον τρόπο μπορούν να μας βοηθήσουν, αν μας βοηθήσουν. Διότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει προς το παρόν. Περιμένουμε αυτά που μας χρωστάνε από το χειμώνα. Μέρα με τη μέρα, έχουμε μια κοροϊδία ατελείωτη από τους υπαλλήλους, από τους φορείς και δυστυχώς αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη εκδρομές. Ας ξεχάσουμε το μαζικό τουρισμό και τις οργανωμένες εκδρομές και αυτά που γνωρίζαμε.
Όσοι έρθουν, αν έρθουν, θα είναι ιδιώτες, περιορισμένοι, φοβισμένοι, κλεισμένοι στα ξενοδοχεία και αν βγουν έξω, θα προτιμήσουν να βγουν κατά μόνας. Δεν θα έχουμε, δηλαδή, την πληρότητα των εκδρομών που είχαμε άλλες χρονιές. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και για το 2021. Ήδη οι πράκτορες σκέφτονται νέους τρόπους να ξεχάσουμε το παλιό σύστημα των ξεναγήσεων, των γκρουπ, των εκδρομών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το επάγγελμά μας κινδυνεύει να ακυρωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Ψάχνουν εναλλακτικές. Και κανείς δεν σκέφτεται ότι πίσω από τα άτομα είναι, πίσω μάλλον από τους αριθμούς είναι άτομα και οικογένειες. Ακούμε βαρύγδουπα λόγια για τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Τι είναι τελικά ο τουρισμός? Οι άνθρωποι του είναι. Αν δεν ήμασταν εμείς, οι ξενοδοχοϊπάλλοι, οι οδηγοί, οι σερβιτόροι στα εστιατόρια, οι εμποροϊπάλληλοι στα σουβενίρ, όλοι αυτοί, τι θα έβλεπαν οι τουρίστες ακριβώς και τι θα καταλάβαιναν από αυτή την πραγματικότητα που λέγεται Ελλάδα? Ποιος είναι ο τουρισμός? Οι άνθρωποι του. Αυτοί δυστυχώς έχουν μείνει ξεκρέμαστοι την πιο κρίσιμη στιγμή. Αυτό έχω να πω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μανώλη τον Συντυχάκη, διότι ξέρει τα προβλήματά μας, έχει σταθεί στο πλευρό μας με επίκαιρες ερωτήσεις που έχει κάνει και εύχομαι οι συντονισμένες προσπάθειες όλων να ευοδοθούν και να υπάρξει μία απόφαση και για τους εργαζόμενους, τους υπόλοιπους τομείς του τουρισμού, αλλά και για εμάς. Διότι είναι ο δρόμος μακρύς. Δεν μιλάμε για ένα και δύο μήνες ανεργίας. Μιλάμε για ένα χρόνο τουλάχιστον. Πολύ φοβάμαι ότι θα πάρει μπάλα και τις επόμενες σεζόν και ήδη οι πράκτορες μιλάνε για ανάκαμψη του τουρισμού μετά το 2023. Ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα, να πω κι εγώ το πόνο μας, διότι είμαστε λίγοι, αλλά άμα θέλουμε ακουγόμαστε, κάνουμε μπούγιο και θα σας στέλαμε στο πλευρό μας, έχουμε επιδώσει ψηφίσματα, τα έχετε, έχω στείλει και ένα ενημερωτικό. Τι ζητάμε, πάνω κάτω αυτά που αναφέρατε είναι τα ευκόλως εννοούμενα τα οποία παραλείπονται για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει κοινή λογική σε όλα αυτά και στην πολιτική όλων αυτών. Και είμαστε αλληλέγγυοι με όλα τα υπόλοιπα σωματεία και με όλα τα δίκαια αιτήματα του χώρου. Ευχαριστώ.